Καλό. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι για τις αποκαλύψεις, Αφροδίτη μου. Είμαστε, Φέιμ. Εγώ δεν έχω ιδέα, εντάξει. Μιλάτε στα γκρουπ συνέχεια, λέτε έχω αποκαλύψει, έχουμε αποκαλύψει. Πού είστε. Έλα, έλα, πέσα. Φοβάστε εμένα, μην τσιμπώ. Πέσα, γιατί έχουμε και ρεσέ. Ράψε ο κ. Μπράτης, γιατί ήθελες λίγο να χορέψεις, yeah. Να περιμένεις μέχρι του χρόνου. Γιατί το Dancing with the Stars δεν θα βγει το Γενάρη. Πώς δεν θα βγει, λέγαμε ότι θα το παρουσιάσει. Λέγαμε για την Μπόμπα, λέγαμε για τη Δούκισσα. Μπόμπα δεν είπαμε εκεί. Δεν είπαμε Μπόμπα εκεί. Λέγαμε για την Ηλιάνα, λέγαμε για τη Δούκισσα. Αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε λίγο αργότερα. Γιατί σύμφωνα με τα όσα μας είπε το κανάλι, το Dancing with the Stars προγραμματίζεται για τη σεζόν 2020-21. Άρα τώρα θα δούμε μόνο Masterchef. Το οποίο τελειώνει. Εγώ, άμα το πω, είναι στο full. Η μηχανή την Παρασκευή επιστρέφει η παραγωγή από τις οντισιόν της Θεσσαλονίκης. Ναι. Όπου σύμφωνα με τα όσα μάθαμε είναι συναρπαστικές. Πολλοί κόσμος, πολύ ναι. Ενδιαφέροντες χαρακτήρες, ναι. Αλλά dancing δεν θα δούμε ωραία. Ακόμη. Θα το δούμε του χρόνου. Θα το δούμε του και χρόνου. Παρουσιάσει και μάλιστα, έχουμε. Όχι, δεν έχουμε παρουσιάσει. Εσύ δεν γιατί... έλεγες στον γκρουπο της Ανιδούκης. Είχε γίνει μια πρώτη συζήτηση. Όχι, δεν το παγώ, ο Άρης. Α, όχι, δεν είπα. Ποιο είχαμε πει για το τάνι. Ότι τα δύο ονόματα που ακούστηκαν είναι ήταν η Ιλιάνα και η Δούκισσα. Και τελικά ότι θα είναι η Δούκισσα το διάβασα. Αλλά η Δούκισσα, παιδιά.